Η νέα χάραξη στην οδική σύνδεση του αεροδρομίου Καστελιού με τον ΒΟΑΚ μέσα από υφιστάμενο ρέμα στο πλαίσιο της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων με το παράλληλο κλείσιμο για 1,5 χρόνο του υφιστάμενου δρόμου από τον οικισμό Άγνο μέχρι Ξεροκαμάρα για τις ανάγκες εργασιών προκαλούν θύελλα αντιδράσεων σε περιφέρεια Κρήτης, Τεχνικό Επιμελητήριο Ανατολικής Κρήτης και σε άλλους φορείς. Γιατί ο δρόμος που θα κατασκευαστεί ο καινούριος, με την πρόταση όπως έχει γίνει, καταργεί τον υφιστάμενο δρόμο, το γνωστό δρόμο που πάμε Ηράκλειο Καστέλη. Ναι. Το καταργεί. Ναι. Άρα θα πρέπει να υπάρχει εναλλακτική και η εναλλακτική είναι 25 χιλιόμετρα επιπλέον. Από την Άγνο μέχρι την Ξηροκαμάρα, εκεί που είναι το κομμάτι που καταστρέφει τελείως το περιβάλλον και ακυρώνει τον υφιστάμενο δρόμο, ζητάμε ένα τούνελ τετράιχνο, δηλαδή διπλό τούνελ τετράιχνο, που να μην χρειαστεί να γίνει τόσο μεγάλη κατασκευή και τόσο μεγάλη ζημιά στο περιβάλλον, να αφήσει τον υφιστάμενο δρόμο σε χρήση. Για μεγάλη καταστροφή του περιβάλλοντος κάνουν λόγο αυτοδιοικητικοί και τεχνικός κόσμος, οι οποίοι συνεχίζουν να διεκδικούν την κατασκευή διπλού τούνελ μήκους 2,6 χιλιόμετρων, σχεδιασμός ωστόσο ο οποίος έχει απορριφθεί από το αρμόδιο Υπουργείο, καθώς πρόκειται για ένα έργο ύψους 80 εκατομμυρίων ευρώ. Το πρόβλημά του είναι ότι εκεί που δεν μπορεί να γίνει διαπλάτηση του υφιστάμενου δρόμου, κάνει καινούργια χάραξη μέσα, ουσιαστικά μέσα από το ρέμα, μέσα από τον ποταμό. Η περιφέρεια λοιπόν ζήτησε με επιστολή του Περιφερειάρχη ότι αυτό το κομμάτι δεν μπορεί να κατασκευαστεί. Δεν συμφωνεί η περιφέρεια. Όσον αφορά την οδική σύνδεση, μια περιβαλλοντική καταστροφή η οποία είναι πιθανό να συμβεί εάν γίνει αυτή η χάραξη η οποία έχει προταθεί. Οπότε έτσι χαρακτηρίζει περιβαλλοντική καταστροφή. Ακριβώς, της περιοχής, μια και γίνεται μια μετατόπιση του δρόμου δυτικότερα από τα αρχαία τα οποία έχουν βρεθεί, από την αρχαιολογία, όπου μπαίνει ο δρόμος μέσα στο ρέα. Εάν δεν υπάρξει αλλαγή στον επίμαχο σχεδιασμό, τότε οδηγοί θα υποστούν μεγάλη ταλαιπωρία στις μετακινήσεις τους προς Καστέλη, καθώς θα χρειάζεται να διανύουν επιπλέον 25 χιλιόμετρα. Αυτή τη χάραξη, αυτό το δρόμο, δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε έτσι όπως έχει φτάσει μέχρι τώρα. Και μάλιστα ταυτόχρονα διακόπτεται και η λειτουργία του υφιστάμενου δρόμου με πάρα πολλά προβλήματα στις μετακινήσεις των κατοίκων με μια παράκαμψη της τάξης των 25 χιλιόμετρων. Εντύπωση και ανησυχία προκαλεί και το γεγονός ότι στο νέο σύγχρονο δρόμο δεν προβλέπεται η κατασκευή λωρίδας έκτακτης ανάγκης. Αυτό το οποίο έχουμε διαπιστώσει είναι ότι δεν υπάρχει και λωρίδα εκτάκτου ανάγκης. Δεν θα υπάρχει λέα σε αυτόν τον δρόμο, δυστυχώς δεν έχει προβλεφθεί. Αντιλαμβάνεστε, αν συμβεί ένα ατύχημα στη συγκεκριμένη περιοχή και με τη διέλευση των οχημάτων, τι προβλήματα θα δημιουργηθούν. Την ίδια ώρα τονίζεται η ανάγκη κατασκευής αγωγού για τη μεταφορά καυσίμων στο νέο αεροδρόμιο, προκειμένου να αποφευθούν οι συχνές διαλεύσεις βιτιοφόρων, ενώ μεγάλο αγκάθι παραμένει και η αντιπλημμυρική θωράκιση περιοχών. Το ίδιο πρόβλημα το οποίο παρουσιάστηκε στο ΒΟΑΚ, το οποίο το είχαμε αναδείξει, τις ευρύτερες περιοχές στα αντιπλημμυρικά δυστυχώς μένουν στον αέρα.